τις σκέψεις της συναδέλφου σας, της κυρίας Μιχελδάκη, δηλαδή, και να το ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής, μετά συζητάμε ό,τι θέλετε, ότι ο τύπος οφείλει να ασκεί κριτική. Οφείλει μάλιστα εισηγούμε να ασκεί σκληρή κριτική. Ναι. Και σε πρόσωπα και σε κακό κείμενα, ανάλογα βέβαια και με τις απόψεις του, έτσι. Ναι. Και η ελευθερία του τύπου να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι η απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας της δημοκρατίας. Ναι. Εδώ όμως δεν έχουμε αυτό. Και αυτό που νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα και πάνω απ' όλα τους συμπολίτες μας και βεβαίως τα αρμόδια θεσμικά όργανα που νομοθετούν, είναι, αν μου επιτρέψετε εν είδη ρεπόρτερ βοηθού της εκπομπής σας εκεί, είναι αν επιτρέπετε να λειτουργούν εφημερίδες χωρίς επίσημο εκδότη. Ο περιβόητος συνάδελφός σας, ο Θεός να το κάνει, δηλώνεται ως απόλυτος έκδοσης και μέτοχος κατά 90% μιας της εταιρείας Μακελιό ΕΠΕ, η οποία λέει εκεί είναι μια κυπριακή εταιρεία, χωρίς να είναι γνωστό μέχρι σήμερα αν η ιδιοκτήτη εταιρεία της εφημερίδας πληρώνεται από το μοναδικό πρακτορείο διανομής τύπου Άργος σε λογαριασμό της εταιρείας στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, ώστε ο κάθε τυγόμενος να μπορεί να αποζημιωθεί. Να. Διότι δεν σας κρύβω, τα πρώτα αντανακλαστικά πολλών γυναικών και ανδρών όταν με πήραν στο τηλέφωνο ήταν δούρου να ασκήσεις μήνυση, να ασκήσεις αγωγή, όχι μόνο εσύ, όλες σας και πάει λέγοντας. Και τι έγινε? Εγώ δεν να σας πω, εγώ δεν είμαι νομικός, έτσι, αλλά αυτό που μόλις τώρα σας ανέφερα, εν είδη ρεπορτάζ, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Διότι ουσιαστικά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κενό που μπορεί να το εκμεταλλευτούν διάφοροι επιτίδοι, ώστε να συνεχιστεί αυτή η διάδοση των ρηπαρών. Κυρία Δούλα, θα διακόψω. Εσείς έχετε κάνει αγωγή ή κάποια μήνυση? Εγώ να σας δώσω και την δεύτερη είδηση, αν θέλετε. Εγώ έχω καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας της εφημερίδας Μακελιό ΕΠΕ και του περιβόητου συναδέλφου σας. Με αφορμή ένα άλλο πρωτοσέλιδο που θα μου επιτρέψετε να μην κάνω αναπαραγωγή. Είναι πραγματικά θλιβερό. Τι έλεγε το άλλο, πείτε μας, να καταλάβουμε γιατί και τώρα λίγο στα τυφλά πηγαίνουμε. Δεν το δείχνουμε το πρωτοσέλιδο. Δεν θέλω να το δείξουμε. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχει περάσει και τρίμερο και κάποιοι πέταγαν χαρτά ετώ. Και μπορεί για κάποιους να μιλάμε στον αέρα. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Λασκαρατό, η αναπαραγωγή ή ο ορισμός κάποιου, έτσι, η απέθυνση σημαίνει και αξίωση πολλές φορές. Μην το λέτε, κυρία Δούρου, βγήκαν και ανακοινώσεις συγκεκριμένα με το όνομα και το τίτλο το διακριτικό της εφημερίδας. Και επειδή, για να το πω και αυτό, επειδή μιλάτε για δημοσιογράφους και για τον εκτροχιασμό της δημοσιογραφίας, μιλάμε συχνά, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Είναι σαν να λέμε σε εσάς ή στον οποιοδήποτε συνάδελφό σας πολιτικό ότι είστε συνάδελφος με το ΣΟΡΑ. Δηλαδή, για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, γιατί μιλάμε, έτσι. Εγώ γι' αυτό έκανα και επίκληση του Θεού, ο Θεός να τον κάνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι, κύριε Λασκαράτο, η αγωγή πρόκειται να εκδικαστεί στις 31 Οκτωβρίου, ενώ η μήνυση εκκρεμεί στην εισαγγελία. Ναι. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Ναι. Δηλαδή, ούτε για την σύντροφο του Έλληνα Πρωθυπουργού, ούτε για τις υπόλοιπες κυρίες. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την προσβολή της προσωπικότητάς μας. Έχει να κάνει με την προσβολή της δημοκρατίας και τη λειτουργία του τύπου. Ο οποίος, τι λέμε, τι θέλουμε να είναι πυλώνες του δημοκρατικού μας πολιτισμού. Κυρία Δούρου, αυτή η υπόθεση όμως έχει πάει με έναν τρόπο στον Άριο Πάγο, διαβάζουμε εδώ. Δεν το γνωρίζω. Γιατί διαβάζω ότι με την εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, την κυρία Δημητρίου, επικοινώνησε υφυπουργός εσωτερικών αρμόδια του κρατικού τομέα για την ισότητα φύλων, η κυρία Χρυσοβελώνη. Δεν έχω, κυρία Μιχελιδάκη, κανένα λόγο να το αφισβητήσω, έτσι θα είναι, φαντάζομαι. Αλλά προσέξτε, χωρίς ίχνος κριτικής, το ζήτημα δεν είναι να παίρνουμε ο κάθε ένας και η κάθε μία τηλέφωνο ή να απευθυνόμαστε γενικά και αόριστα. Ξέρετε, αυτό είναι πιο θεσμικό όργανα, έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα, κυρία Δούρου, αυτό το αναφέρω. Το ζήτημα είναι, και ξαναλέω, και δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός κόμματος. Πρέπει να είναι ούτε καν του πολιτικού προσωπικού, λέω εγώ. Είναι ζήτημα των πολιτών, διότι προσέξτε, εσείς δεν ενημερώνετε μόνο τους πολίτες. Τους διαπαιδαγωγείτε κιόλας. Όπως αν θέλετε και η στάση των πολιτικών ή σε κάστου, δεν είναι μόνο να παίρνει αποφάσεις. Είναι να διαπαιδαγωγεί και τους πολίτες, μην παίρνοντας υπόψη σοβαρά αυτό που λέμε το πολιτικό κόστος. Κυρία, ξέρετε κάτι, είναι τόσο χυδαίο, αν μου επιτρέπετε, και από τη γυναικεία πλευρά, είναι τόσο πραγματικά χυδαίο σε χαρακτηρισμούς,
που ναι, και εγώ δεν θα ήθελα να το ξαναδείξουμε. Εδώ κάνουμε λίγο τους στρουθοκαμήλους όμως. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν εκδότη ή τι είναι πίσω από αυτό, τέλος πάντων, από αυτή την έκδοση που τα βγάζει στα περίπτερα, διαβάζει και κανένα τηλεοπτικό κανάλι, παίζει σε κανένα site, γίνεται ένας σχετικός χαμός και τελειώνει εκεί το θέμα. Έχει κανένας από εμάς υπόψη πόσες χιλιάδες φύλλα πουλάει το συγκεκριμένο έντυπο καθημερινά για να καταλάβουμε. Δεν ξέρω εσύ έχεις. Έχω την αίσθηση ότι ο αριθμός σοκάρει λίγο. Δηλαδή? Ότι μπορεί να είναι και η τέταρτη εφημερίδα σε κυκλοφορία. Η πέμπτη, ξέρω εγώ. Άρα, κύριε Λευκαράτε, ξαναπάμε στο ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Ακριβώς. Τι λέμε τώρα. Προσέξτε, όχι. Δεν το δέχομαι, κύριε Λευκαράτε, ότι τέτοιου είδους ρηπαρογραφήματα ή αντίστοιχες τηλεοπτικές εκπομπές λειτουργούν ως εκπροσώπηση και αντιπροσώπηση μέρους των πολιτών. Δηλαδή, δεν είναι εδώ πέρα πως είναι πιτσαρία. Ώστε να βάζουμε στο μενού αυτό που μας ζητάει ο κόσμος. Διότι τότε ούτε εσείς είστε λειτουργοί της ενημέρωσης, ούτε οι αιρετοί αναλαμβάνουν να είναι ταγί, όπως λέμε, σε ωραία ελληνικά. Ναι, αλλά από τη μία θέλω εγώ να πω είναι ένα έντυπο που το βλέπουμε και επειδή είναι έντυπο το σχολιάζουμε, από την άλλη είναι και μια κοινωνία που αγοράζει και μήπως έπρεπε να ασχοληθούμε λίγο νωρίτερα με αυτή την κοινωνία. Γιατί. Κοίταξε, θα έπρεπε να ασχοληθούν οι γονείς. Κοίταξε, κυρία Δούρη, συγγνώμη, θα το πω τώρα στο Λευκαράτο. Σας δίνω δικαίωμα που λέμε στην απλή ελληνική. Διότι όταν τα προηγούμενα χρόνια διάφοροι επιφανείς του πολιτικού συστήματος λέγανε μια κουβέντα παραπάνω ως κύβαντα αλαλάζοντα και δεν, ως κύβαντα αλαλάζοντα και κάποιοι το αφήναμε να προσπερνάνε. Δηλαδή αντιπρόεδροι κυβέρνησης θέλανε να με δούνε με μαγιό και αυτό ήταν χαριτωμένο και ανεκτό. Ήρθαμε και ταΐσαμε και τη ρηπαρογραφία και την ευκολία. Αυτή τη στιγμή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όπως λέμε, στα social media για κανένα λόγο και οδεύουμε προς τον γκρεμό. Όχι, εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα και κρατάω κάτι που μας είπατε, κυρία Δούρου. Κρατάω το εξής. Κρατάω το γεγονός ότι δεν υπάρχει φανερός εκδότης αυτής της εφημερίδας. Ναι. Βεβαίως. Για να πληρώσει, για να εμφανιστεί στο δικαστήριο, για να πληρώσει, εμφανίζεται μόνο ο κύριος Χίος. Που είναι στο μακελιό, το κρατάω αυτό, το βλέπουμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Που εμένα προσωπικά, ας πούμε, πώς να σας το πω, δηλαδή βλέποντας το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, δεν έπεσα από τα σύννεφα. Γιατί έχω δει και άλλα παρόμοια. Και θέλω να το ρωτήσω έτσι όπως το σκέφτηκα από την πρώτη στιγμή, επειδή έχει δημιουργηθεί δικαιολογημένα ένας τέτοιος ντόρος. Μήπως αυτός ο ντόρος ήταν λίγο, δεν θα πω εγώ υποκριτικός, θα πω. Μια καθυστερημένη ευαισθησία. Είχαμε δει πρωτοσέλιδο που αναφέροντας σε υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας που ψήνει το ψάρι, έλεγε και από τις δύο πλευρές. Είχαμε δει πρωτοσέλιδο βουλευτή που στήριξε τις πρέσπες να λέει ότι ψαρεύει αγοράκια. Και εκεί δεν είδα κανένα κόμμα, καμία γενική γραμματεία ισότητας, μπορεί εγώ να μην είδα, διορθώστε με εσείς κυρία Δούρου, να λέει ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ. Και σκέφτομαι. Ότι μπορεί άλλα 10 τέτοια πρωτοσέλιδα να είχαν εμφανιστεί και να μην είχε ευαισθητοποιηθεί κανένας αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και με καταλαβαίνετε, κυρία Δούρου, καταλαβαίνετε τι λέω, στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Μήπως αργήσαμε να αντιδράσουμε. Όχι, ακούστε. Γενικά, ότι έχουμε αργήσει να αντιδράσουμε σε μία σειρά από θέματα ως ελληνική κοινωνία, έχουμε αργήσει. Κοιτάξτε, τώρα, και το σημερινό πρωτοσέλιδο. Τι λέει. Το σημερινό πρωτοσέλιδο τη ίδια εφημερίδα. Τι λέει. Δεν θέλω να διαβάσω. Δεν θέλουμε τώρα, δεν θέλουμε τώρα. Δεν θέλω να το διαβάσω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Θες να το διαβάσω. Ναι, θέλω. Πώς δεν θέλω. Τώρα καταλάβω γιατί μιλάμε. Ο Αρκουδιάρης και τα φίδια της εξουσίας. Απαντάμε στα αρφανά του Μαδούρου. Τους φοβάστε, λέει η κυρία Δούρο. Και η κυρία Δούρο, τους φοβάστε τους ανθρώπους που βγάζουν την εφημερίδα. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάω πίσω λίγο στον κύριο Λευκαράτου. Δεν συνεχίζει δηλαδή, αυτό εννοώ. Η υποκρισία περισσεύει. Αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Και μπορώ να σας ανθολογήσω μία σειρά, ή μάλλον επειδή δεν πρόκειται για τα άνθη του κακού, όπως καταλαβαίνετε, να σας ταχυολογήσω, όπως θυμήθηκα έναν αντιπρόεδρο κυβέρνησης να θέλει να με δει με μπικίνι, μία σειρά από λεκτικές ακροβασίες, προσβολές σε πρόσωπα, την προσωπικότητά τους, στο ίδιο το πολίτευμα, στη δημοσιογραφία,
όπου θα θέλαμε 3 ώρες εκπομπή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κοιτάξτε, υπάρχουν και περιστατικά στη Βουλή, μια που το αναφέρει τώρα. Δηλαδή, ανεπίτρεπτα περιστατικά και χαρακτηρισμοί και από ανθρώπους που δεν είναι. Δεν έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, πιάτο και τέτοια. Να σα διακόψω. Και καλτσοδέτες και καλτσοδέτες. Σα διαβάζω υπό τον τίτλο «Απαντάμε στο ορφανά του Μαδούρου από το Μακελιό». Βγάζουν αφρούς από το στόμα, τηλεφωνούν νύχτα στην εισαγγελέα του Ορίου Πάγου για να μας βάλουν λουκέτο, στρατολογούν τη φασιστική ΕΡΤ για να μας κατηβρίζει. Μιλάνε στο όνομα της γυναίκας. Αυτοί και αυτές που ανάγκασαν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να μην παντρεύονται, να μην κάνουν οικογένειες, να ξενιτεύουν, να μην γίνουν παιδιά. Μάλιστα. Αυτή είναι η ρητορική σήμερα της εφημερίδας αυτής. Αυτή δεν είναι σήμερα η ρητορική. Ήτανε... Πάντα, αλλά αυτό διαβάζω σήμερα. Από το πρώτο φύλλο. Τώρα πάμε πίσω λοιπόν στο ερώτημα του κύριου Λασκαράτου. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος ουδέποτε σκέφτηκε ότι αν τα βέλη πάνε προς τον αντίπαλο θα πρέπει να σιωπήσω. Όπως είχαμε τις πρώτες ώρες, αν όχι το πρώτο 24ωρο, μια σχετική αμηχανία από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Γι' αυτό και στο παρελθόν έχω υποστηρίξει την κυρία Αφροδίτη Αλσάλεχ, έχω υποστηρίξει την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, διότι δεν σκέφτηκα ότι αυτές πρόσκυνται σε άλλο κόμμα ή υπηρετούν άλλη ιδεολογία από μένα. Λοιπόν, θέλει σταθερότητα, θέλει συμμαχία απέναντι σε τέτοιου είδους πολιτικές, σε τέτοιου είδους φύλλα και υποτίθεται ενημερωτικά έχετε έτσιμα, δίκιο, κύριε Δούρου, όμως ξέρετε τι γίνεται. Σειρά, κύριε Λασκαράτου. Αυτές τις μέρες λέμε όλοι καλά, είναι εισαγγελέας, δεν υπάρχει να παρέμβει, ας πούμε, και τα λοιπά, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Όμως, γι' αυτό εγώ το ξαναλέω, δεν είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο ώστε να πούμε που είναι εισαγγελέας. Με την ίδια καθυστέρηση μπορεί να λειτουργεί και να δρά εισαγγελέας, να λειτουργούν οι εισαγγελικές αρχές. Με την ίδια καθυστέρηση αισθάνομαι ότι έδρασε και το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν είναι το πρώτο πρωτοσέλιδο. Μπορεί να έχει, ας πούμε, 9 γυναίκες, μαζεμένα 9 πρόσωπα, μπορεί να συμβαίνει πρώτη φορά. Δεν τα έχω δει ένα τα πρωτοσέλιδα. Αλλά έχουμε δει εξίσου χυδαίες αντιμετωπίσεις, υβριστικά πρωτοσέλιδα. Δεν έχει να κάνει το ρεπορτάζ αυτό. Αποδομώ το έργο της Δούρου. Ας το αποδομήσει ο καθένας όσο θέλει το έργο της Δούρου και ας το υπερασπιστεί η Δούρου. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση απέναντι στον άνθρωπο. Και όχι απέναντι στη γυναίκα μόνο, γι' αυτό σας λέω, απέναντι στον άνθρωπο. Μόνο, κύριε Λασκαράτου, και αν έχει νόημα η σημερινή μας κουβέντα στη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ, έχει νόημα για, όχι για τη δική μου θυματοποίηση, έτσι, ούτε για να διαπιστώσουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε όλοι μαζί να τα είχαμε διαπιστώσει από χθες. Έχει για να πούμε, αν μου επιτρέπετε κατά κλείδι, ότι η λογική, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Είτε στη γεωστρατηγική και στην εξωτερική πολιτική, είτε σε τέτοιου είδους ζητήματα, δεν μας πάει πολύ μακριά, κύριε Λασκαράτου, και τα έχουμε πληρώσει και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και τώρα τα πληρώνουμε και σε μία κρίση θεσμών που μας ακουπά όλοι. Λοιπόν, ο εχθρός του εχθρού μου δεν είναι φίλος μου. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ως γυναίκα, ως περιφερειάρχης, ως Ρένα. Άστε καλά. Καλημέρα μας. Καλημέρα, κυρία Δούρου.